Γεια σα, καλώ ήρθατε στα νέα. Σήμερα 17 Ιουλίου του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Και εμεί θα ξεκινήσουμε με την πολιτική μα σκηνή και θα πάμε στι Αμερικάνικε εταιρείε κρυπτο, οι οποίε μέχρι στιγμή έχουν ξοδέψει 79 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικέ πιέσει όλα αυτά τα τελευταία δύο χρόνια. Να πούμε ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έχουν βάλει ω δωρεέ στον Τραμπ, α πούμε, αλλά είναι χρήματα που ξοδεύονται γενικά στο να αναπτύξουν αυτέ τι εταιρείε τα δίχτυά του μέσα στην πολιτική σκηνή τη Αμερική, όπω καταλαβαίνετε και να προσπαθούν να αναπτύξουν τα λόμπι τους. Και πέρα από τις γενικότερες εταιρείες κρύπτο θα πάμε σε μια συγκεκριμένη και θα πάμε στην Ripple η οποία στηρίζει με 1 εκατομμύριο δολάρια τον δικηγόρο της τον κύριο John Deaton ο οποίος όπως ξέρουμε έχει και αυτός μια πολιτική κούρσα. Να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε στο PAC και από το PAK θα βρουν το δρόμο τους στην υποστήριξη του συγκεκριμένου δικηγόρου. Και να πούμε ότι αν όλα πάνε καλά και εκλεγεί αυτό ο άνθρωπο έχουμε την ευκαιρία να ξεφορτωθούμε και την κυρία Elizabeth Warren και να έχουμε έναν πολιτικό κατά τον κρύπτο λιγότερο στην Αμερική. Παρ' όλα αυτά, όπω ακούγονται, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάποιε πιθανότητε να δούμε αυτόν να εκλεγεί και όχι την κυρία Elizabeth. Συνεχίζοντα στην Αμερική, θα πάμε στα ETF μα και θα πάμε σε νούμερα που έχουμε από τι 16 Εβδόμου, που βλέπουμε ότι η BlackRock έχει πατήσει λίγο τον γκάζι και έχει αγοράσει μόλι εχθέ 4.004 BTC, με όλου του άλλου να αγοράζουν μικροποσά σε Bitcoin μπροστά τη, με την Grayscale να μην έχει κάνει καμία απόλυτο κίνηση, διότι μάλλον φοβάται μήπω τη δίνουν. Και πέρα από την Αμερική θα περάσουμε στα γρήγορα και στην Ιαπωνία, που εκεί πέρα μαθαίνουμε ότι η Metaplanet αγόρασε και αυτή bitcoin και αγόρασε 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin αυτή τη φορά. Και μια που πιάσαμε τι εταιρείε μα, θα συνεχίσουμε και θα πάμε σε κάτι που λίγο έτσι τρόμαξε την κρυπτοαγορά, αγορά, λίγο όμω. Και αναφέρομαι στο Mountain Gox, το γκρεμισμένο ανταλλακτήριο εδώ και μια δεκαετία περίπου, το οποίο μάθαμε ότι ξεκίνησε πάλι τι μεταφορέ και αυτή τη φορά μετέφερε BTC αξία 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορα πορτοφόλια. Να πούμε ότι αυτό, όπω είπα, τρόμαξε λίγο την κρυπτογόρα, διότι αν δούμε το χθεσινό κεράκι, θα δούμε ότι απότομα έφτασε στι 62.000 δολάρια από αυτή την είδηση. Ουσιαστικά ήταν αυτή η μικρή πτώση. Να πούμε ουσιαστικά ότι από αυτέ τι μεταφορέ, αρκετέ από ό,τι ξέρουμε πήγαν στο Kraken, το οποίο είναι ένα από τα ανταλλακτήρια τα οποία είναι υπεύθυνα για να διανέμουν τα χρήματα του Mountain Gong στου χρήστε. Και όπω μα λέει το Kraken, οι αποπληρωμέ θα φτάσουν στου Χρήστε πριν τον Αύγουστο. Και συγκεκριμένα για ορισμένε περιπτώσει, όχι για όλε, αναμένεται να ξεκινήσουν υποπληρωμέ μέσα στι επόμενε 7 έω 14 ημέρε, παρακαλώ, σύμφωνα με ένα email που έχει δώσει το kraken στου χρήστε. Οπότε σιγά σιγά οι υποπληρωμέ από το Mount Gox έρχονται. Και εμεί, για το τελευταίο νέο μα για τα ανταλλακτήριά μα, θα περάσουμε στην FTX που μάθαμε ότι έκανε έναν διακανονισμό ύψου 12,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την CFTC. Η CFTC το 2022 είχε μείνει την FTX. Λόγω ότι η FTX κατέρευσε, και μόλι πριν από λίγε ώρε μάθαμε ότι αυτή η μήνυση έληξε. Και χάρη σε αυτόν τον διακανονισμό, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά ώστε να δούμε και τι αποπληρωμέ από την FTX στου χρήστε τη. Οπότε από τα ανταλλακτήριά μα ήρθε η ώρα να πάμε και στα νομίσματά μα και σήμερα θα ξεκινήσουμε με το Ether, το οποίο είναι κάτι σαν το Render. Ουσιαστικά η κύρια υπηρεσία του, όπω γνωρίζω, είναι να νοικιάζει υπολογιστική δύναμη από κάρτε γραφικών. Και αυτή του η δραστηριότητα φαίνεται να αποδίδει καθώ μάθαμε ότι έχει καταφέρει να βγάλει 36 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του περασμένου έτου. Το το οποίο μεταφράζεται σε μία αύξηση 10% από μήνα σε μήνα. Οπότε, όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε του, από ό,τι φαίνεται. Και αν πάμε τέρμα κάτω στο άρθρο, θα μάθουμε κιόλα ότι το Ether προετοιμάζεται να λανσάρει το mainnet του, το Ether Network Protocol, το οποίο θα ενσωματώσει όλο το λογισμικό και τα συμβόλαια από το Ethereum και το Arbitrum που στεγαζόταν προηγουμένω. Οπότε θετικέ φαίνονται οι εξελίξει για το συγκεκριμένο GPU provider. Οπότε εμεί, για να τελειώσουμε το σημερινό μα επεισόδιο, θα πάμε και μία βόλτα στο Polygon, το οποίο μάθαμε ότι λανσάρει την αναβάθμιση για το σύστημά του και μάθαμε ουσιαστικά ότι έχουμε την αναβάθμιση για το ZK Plonky 3. Το συγκεκριμένο, όπω έχετε ήδη καταλάβει, υποθέτω, είναι η επόμενη γενιά στα συστήματα απόδειξη μηδενική γνώση που έχει η Polygon. Οπότε, ουσιαστικά κάνει τα συστήματά τη καλύτερα όσον αφορά τη μηδενική γνώση. Και, αν πάμε λίγο πιο κάτω, σύμφωνα με του ανθρώπου που το χτίζουν, λένε ουσιαστικά ότι για ορισμένου υπολογισμού και σε ορισμένε περιπτώσει το Plonky 3 θα είναι 5 έω 10 φορέ ταχύτερο από το Plonky 2, παρακαλώ. Οπότε πολύ μεγάλη αναβάθμιση όπω βλέπετε. Και ουσιαστικά το Polygon γίνεται καλύτερο όπω πρέπει να κάνει κάθε κρυπτο στην κρυπτο αγορά. Και μια που είπα κρυπτο αγορά, θα πάμε και στο Bitcoin το οποίο στέκεται στι 65.000 δολάρια. Με εμεί να μην έχουμε κάνει αυτό το pullback, απλά ανεβαίνουμε μέχρι στιγμή. Οπότε όπω καταλαβαίνετε, αναμένουμε τα νέα εξελίξει για να δούμε πού θα κοιμανθεί η κρυπτο αγορά. Οπότε αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 17 Ιουλίου του 2024. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που μιλήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου καμία περίπτωση να αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι σας, αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.